για πες μας τι είναι το ναι. Πω. Τι είναι το ναι. Να το σκέφτομαι, δεν θέλω την το ναι. Σε τρομάζει περισσότερο από το όχι. Σε τρομάζει πάρα πολύ. Σε τρομάζει. Το όχι, να σου πω κάτι. Ακόμα και αν ο κόσμος το ψηφίσει από διαφορετική αφετηρία, μου ανοίγει μια πρακτική, ρε παιδί μου. Το ναι με είναι τα φόπλακα. Γιατί είναι τα φόπλακα. Ο λόγος. Με σβήνει. Πώς θα πάω να ζητήσω δουλειά εγώ στη μέρα, τι θα του πω. Πρώτα απ' όλα, θα ζήσω. Κωστή, σκέψου ότι ακόμα και ο Ντάιζεμπλουμ, αυτός ο κύριος που τον έχουμε μάθει πλέον το όνομά του και νομίζουμε ότι είναι ο θείος μας από την Υγρήτα Σερώνα, είπε ότι το ναι σημαίνει ότι οι Έλληνες αποδέχονται τη λιτότητα. Η λιτότητα σημαίνει 200 ευρώ μισθό. Εγώ είμαι 30 χρονών, σκέψου έχω ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό και τώρα γύρισα από μετεκπαίδευση. Έχω τρία πτυχία δηλαδή και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Δουλειά δεν έχω, συνεχώς μαύρη εργασία. Ξέρεις, να βγαίνει το μερό κάμα, το να μπορείς να πάρεις μια βόλτα με την πόλη. Μια παρανοϊκά, παιδιά. Για να δούμε κι αυτό. Μια πολύ ωραία είδηση, την είχε μεταδώσει ο Αντένα. Είχε πει αρχή ακραίας φτώχειας δείχνει έλλειψη καυσίμων για να σπείρει τον πανικό και βγάζει ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, των Ελληνικών Πετρελαίων, και λέει: τα διελιστήρια των ΕΛΠΕ λειτουργούν κανονικά, εξασφαλίζοντας πλήρως τις ανάγκες της αγοράς. Τα ΕΛΠΕ, και αυτό ακούστε το, διατηρούν αποθέματα καυσίμων για πολλούς μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει με το όχι, δεν είναι ότι δεν θα έχουμε πετρέλαιο την επόμενη μέρα. Και μεταξύ άλλων λέει ότι οτιδήποτε άλλο από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και εξυπηρετεί σκοπιμότητες όλα αυτά από το κανάλι της οικογένειας εφοπλιστών Κυριακού. Πάμε να δούμε τα SMS. Μας έκλεισε στον δρόμο μας. Να που παιδιά στον κόσμο ότι εφόσον το χρέος μας λέει. Δεν είναι βιώσιμο, όπως είπε και το Δούνου του, και να ψηφιστεί το μνημόνιο το πολύ σε 2 χρόνια θα χρεοκοπήσουμε. Και μην ξεχνάμε ότι ναι, λένε μόνο οι πακέτοι, όπως Δρουβάς, Δήμαρχη, Βανδύ, Άνθιμος κτλ. Εφόσον βγει το ναι, τη Δευτέρα θα φύγει αυτός που μας στέλνει το μήνυμα. Από την άθλη αυτή χώρα. Νέος ότι είναι 25 χρονών. Είναι νέος 25 χρονών. Δεν θα γίνω συνένοχος, λέει, σε αυτά που θέλουν να μας περάσουν. Μπράβο. 25 χρόνια εργαζόμαστε σε εργοστάσιο, λέει. Παλικάρι. 7 μέρες την εβδομάδα χωρίς ρεπό. Άδειες και λοιπά ολόκληρο τον χρόνο. Αυτός λέει θα φύγει εάν βγει το δημοψήφισμα ναι. Που οι παροξύτες λένε όχι, έτσι να το πούμε. Οι σύνδεσμοι εκεί πέρα βγάλαν ανακοίνωση εξαιρετική. Λέγαν όχι. 20 σύνδεσμοι βγάλαν όχι. Βγάλαν όχι 20 σύνδεσμοι. Με τον Σαββίδη μεγαλομέτωχο. Ρε τρελαθήκατε ρε. Καθαριστήσουμε να εγώ. Καθάρισα τους εμετούς που κάναν οι άλλες συναυλίες. Μη μου λες εμένα για δουλειές. Ακού σου λέω, εγώ καθαριστής δουλεύα. Έχω τρία πτυχία και δουλεύω καθαριστής. Δεν θα μιλάς για μας δεν δουλεύουμε. Ξέρουμε τι σημαίνει εργασία και έχουμε κάνει τα πάντα. Εδώ έχεις εσύ τώρα 65 χρόνια να μας λες ότι δεν δουλεύουμε. Βεβαίως δεν δουλέψεις. Είμαι 66 χρόνια και θα πάω 67, το ξέρεις. Είμαι 66 χρόνια και θα πάω 67, το ξέρεις. Και εσύ θέλεις να πας να ψηφίσεις να την παίρνεις 67. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Κωστή κάτι το οποίο μου έχει γεννηθεί τις τελευταίες μέρες. Τι θα ψηφίσει, μια όχι μας είπε πριν. Δεν μπορώ να δώσω μία. Θεωρώ ότι το δημοψήφισμα αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Με τις συνθήκες που γίνεται και τον τρόπο που γίνεται, ουσιαστικά είναι διχαστικό και δεν έχει να προσφέρει. Ρε μη φοβάστε τη δημοκρατία, είναι καλή η δημοκρατία. Μιας το τόσο να την έχουμε. Είναι πολύ καλή όταν είναι υπό τις καλύτερες συνθήκες. Εγώ δεν φοβάμαι. Αλλά πρέπει να γίνεται υπό ομαλές συνθήκες. Και αυτό, αυτές οι συνθήκες υπό τις οποίες πάμε στο δημοψήφισμα δεν είναι οι πιο ομαλές συνθήκες που γίνεται. Τέλος πάντων, με το καλό να πάμε. Δεν έχει ανοίξει μία μύτη. Όλα ομαλά είναι. Τι να κάνουμε, μην τρομοκρατούμαστε. Γίνονται ειρηνικές συγκεντρώσεις ανθρώπων. Φεύγουν από τον καναπέ τους, δεν συζητάνε για το Σάκη Ρουβά και ποια γκόμενα έχει και βγαίνουν στους δρόμους και μιλάνε για πολιτική. Όλα καλά. Δεν μας λέτε τι σημαίνει το ναι, οπότε δεν πειράζει. Είναι τεράστια. Μιλήσατε για τους αγρότες. Θα σας πω μερικά πράγματα για τους αγρότες. Οι αγρότες στην Ημασία και στην Άουσα δεν μπορούν να μαζέψουν τα ροδάκινα. Δεν έχουν λεφτά μετρητά να πληρώσουν τους εργάτες. Δεν μπορούν να μαζέψουν τα κεράσια. Αυτομάτως δεν μπορούν να δουλέψουν τα κονσερβοπία. Αυτά όλα είναι εποχιακή παραγωγή. Που σημαίνει δηλαδή αυτά με τη δραχμή γίνονται ή με το ευρώ. Αυτό καταστρέφονται. Μία και έξω. Τον τουρισμό τον ξέρετε. Αυτά όλα γίνονται με ευρώ και μνημόνιο όμως, κύριε. Αυτά γιατί μας τα λέτε. Αυτά γίνονται με ευρώ και μνημόνιο και εσείς θέλετε να συνεχίσουμε να είμαστε στο ευρώ και στο μνημόνιο. Αυτό μας λέτε. Μισό λεπτό. Από εχθές δεν έχουμε μνημόνια, αγαπητέ μου. Δεν έχουμε μνημόνια. Δύο μέρες δεν μπορούν να μαζέψουν τα γεράσια. Τι κάνουν τρία χρόνια. Από χθες ο βασικός μισθός είναι 1500 ευρώ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Από χθες που κλείσανε οι τράπεζες, αυτή τη στιγμή το κέριο σημείο
είναι η στιγμή που κλείνουν οι τράπεζες. Για το είδος, το πώς δουλεύει τώρα η οικονομία μας. Μην πούμε στη λογική αν αυτός είναι καλός τρόπος οικονομίας, αν έπρεπε να είναι έτσι, αν δεν έπρεπε να είναι έτσι. Σημασία έχει ότι έτσι είναι. Και πρέπει να δούμε το τι γίνεται τώρα. Στη Θεσσαλία δεν μπορούν να στερήσουν τα χωράφια και για το λόγο είναι ότι τα 600 λίτρα που παίρνει μια στεριζολονητική μηχανή για να στερήσει την αλωνίση δεν μπορεί να βρει αγρότη με τριτά 600 ευρώ για να πάρει. Μ' αρέσει που πήρες να κάνεις κριτική στη δραχμή και κάνεις τελικά κριτική στο ευρώ και στον ομόνιο. Πείθεις τον κόσμο να ψηφίσει όχι, συνέχισε έτσι. Εγώ προσωπικά λέει ένα φίλο 37 ετών με δύο παιδιά και θα θυσίαζα τη ζωή μου αρκεί τα παιδιά μου να μην γίνουν δούλοι. Κανενός να μην δω την κόρη μου στα 20 της να βγαίνει στη βίζιτα για να μπορεί να ζήσει και το γιο μου να δουλεύει 15 ώρες τη μέρα και να αποφασίσει η Μέρκελ αν θα του δώσει ένα ξεροκόμματο να μην ψοφίσει σαν το σκυλί στον δρόμο. Όχι και πάλι όχι. Να σε ρωτήσω στις πολλές περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν κολλάει ένσημα, τι γίνεται εκεί πέρα. Εκεί υπάρχει, αν υπάρχει σοβαρό κράτος, να κόβει κεφάλαια και λαιμούς. Εκεί πάμε, να πάμε σοβαρό κράτος. Αλλά γιατί σοβαρό κράτος δεν πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Συνήθως τα κεφάλαια και λαιμή είναι των εργατών πάντως και όχι των εργατών. Πάμε επόμενη γραμμή. Κεφάλαια και λαιμή των εργατών. Γιατί στα ΕΛΠΕ ψανών ήταν τα κεφάλαια και λαιμή, τέλος πάντων. Πρώτο τελευταίο. Παιδιά, πάνω τζάμπα την πάτε εδώ στη Σαββίτη. Ναι, αυτού του ανθρώπου είναι να του προτιμά. Δεν είναι να κάτσει να σκάσει, ούτε να συζητάσει, ούτε τίποτα. Τζάμπα την πούσατε. Τέλος πάντων, το μίσος που έχουν αυτοί για του αριστερού είναι γνωστό. Το ζήτημα είναι ότι έχουν και αγάπη για την προδοσία και του αγμετασφαλίτε. Εκεί είναι το ζήτημα. Απλά του προτιμάμε τουλάχιστον. Λοιπόν, αφού το ξεκίνησα έτσι, εγώ θέλω να πω ότι. Γιατί μιλάτε έτσι για του συμμάχου σα, το όχι, ρε παιδιά. Μην αρχίσεις να συμπαρούφες και εσύ τώρα. Μην αρχίσεις να το ζήταγες. Τι ποδοσφαιρίζεις τώρα, τώρα είναι λίγο πιο σοβαρά τα θέματα. Ελάχιστα, ναι. Ναι, λοιπόν, εγώ σαν κομμουνιστής θέλω να πω ότι ντρέπομαι για την ηγεσία του ΚΚΚ, πραγματικά. Είναι δεύτερη φορά μέσα στην τελευταία δεκαετία που τους λυπάμαι και λέω πόσο μικρή τελικά είναι. Η πρώτη πότε ήτανε. Με την Παπαρίγα στις προτελευταίες εκλογές που. Ενώ το ΚΚΚ είχε ένα μεγάλο ποσοστό στα Γκάλοπ είχε και είπε ότι εμείς θα θέλουμε να κυβερνήσουμε και τελείωσε κιόλας. Μπράβο. Οπότε είναι η δεύτερη φορά που με πληγώνουν και φυσικά θα φύγω κιόλας. Και το πιο κοντινό κόμμα στο δικό μας που μετά είναι τα Δασία. Και εκεί θα πάω πλέον από εδώ και παρά ότι ο υπάλληλος, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, μικρός ελεύθερος επαγγελματίας, όπως είμαι εγώ, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε με αυτό το μνημόνιο, έτσι, και θα έρθουν και χειρότερα. Και είναι σίγουρο ότι θα έρθει και η χρονοκοπία, μας το είπαν ξεκάθαρα χτες. Μας το είπαν ξεκάθαρα ότι θα σας κάνουμε δύο χρόνια τρία, αλλά δεν θα γλιτώσετε πάλι. Είναι σαφέστατο. Και βλέπουμε και ποιοι είναι αυτοί που λένε το ναι. Δηλαδή ποιοι, τα κανάλια, οι βολεμένοι, ένας Χρυσαυγίτης πριν από 10 λεπτά. Ο Χρυσαυγίτης, ο φίλος γιατί. Ναι. Ελεύθερη βούληση είπε όμως. Και παιδιά, όσοι σας λέγανε ναι, έπρεπε να τους τάξουν. Κάθε φορά που ένας Χρυσαυγίτης μιλάει για ελεύθερη βούληση, ένα σκιουράκι πεθαίνει στον Αμαζόνιο. Ναι, οι βολεμένοι θέλουν το ευρώ, εμείς που μαχόμαστε και αγωνιζόμαστε θέλουμε κάτι να αλλάξει. Δεν λέμε να φύγουμε από το ευρώ, αλλά άμα χρειαστεί να φύγουμε και από το ευρώ και ας ταλαιπωρηθούμε ρε παιδί μου, τουλάχιστον το παιδί μου που εμένα είναι 10 μηνών, έτσι, δεν θα το κλείνουν το μέλλον τους αυτοί όπως θέλουνε. Τουλάχιστον την ευθύνη θα την έχω εγώ και από την κυρία από εδώ και πέρα. Επειδή ναι. Στην Αθήνα έχουν δωρεάν μεταφορές όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εμείς δεν έχουμε σε αυτό. Και ο Άστα αρνήθηκε και ζήτησε 288.000 ευρώ τη μέρα. Αύριο το δίκτυο ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων καλεί στις 12 η ώρα σε κινητοποίηση τα γραφεία του ΟΑΣΤ, δηλαδή Μπότσαρη με Παπαναστασίου, και θα απαιτήσει την διαγραφή όλων των προστήμων που θα έχουν κοπεί από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ο ΟΑΣΤ είναι ιδιώτης τώρα ή ιδιωτική με επιχορήγηση. Από πού τα παίρνετε. Μονοπόλιο, ιδιωτική με επιχορήγηση. Τι ιδιωτική είναι, κρατική. Λίγο από τα εισιτήρια, λίγο από το κράτος, όλα καλά. Και ξέρεις, είναι χειρότερο οδηγία. Λίγο εσύ. Χειρότερο οδηγία. Τσαμπουκά, περνάει με κόκκινα και έχω πλακωθεί στις μπουνιές με πολλούς από αυτούς. Κοίτα, έχω μπει στα μάξι σου, δεν σε παίρνει να μιλάς για χειρότερους οδηγούς. Λοιπόν, αυτό ήταν σπόντα. Δεν υπήρχε στο κόκκινο, γι' αυτό μιλάω. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι από τον Παύλο Σιδηρόπουλο, κάποτε θα έρθουν σήμερα, λέει. Έγινε 39 ετών, έχω τρία παιδιά και αν βγει το ναι θα φύγω για έξω. Αν βγει το όχι θα κάτσω να πολεμήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να φτιάξω την Ελλάδα από την αρχή. Και υπογράφει το τρίτο μάγουλο του κόκκινου. Το καλύτερο μήνυμα είναι αυτό. Όταν μπήκαμε στο ευρώ το 2002, είχαμε δημόσιο χρέος 145 δις. Το 2009 έφτασε τα 300. Δηλαδή, όσο χρέος δημιούργησε η Ελλάδα σε 175 χρόνια, άλλα τόσο το δημιούργησε με το ευρώ σε μόλις 8.
Δεν φταίει το ευρώ μόνο γι' αυτό όμως. Φταίει το ευρώ γι' αυτό. Φταίει και το ευρώ γι' αυτό, αλλά φάγαμε κι εμείς πολλά λεφτά. Λοιπόν, παλιά δεν τρώγαμε. Φάγαμε πολλά λεφτά. Λοιπόν, έξι τελευταίοι. Έβαλε το τραγούδι. Α, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Ζει αυτό. Βλέπω κάτι μούτρα. Πρώτον, θλιμμένα. Και δεύτερον, εκτός από θλιμμένα, είναι και τρομοκρατημένα. Δηλαδή, η τρομοκρατία και η θλίψη σε ένα μαγείρεμα, μια μίξη. Έχουν βοηθήσει και τα μεγάλα ιδιωτικά ΜΜΕ στη τρομοκρατία. Να πω κάτι, ναι, το έχω δει. Δες λίγο αυτό το γράφημα που σε έχω μπροστά σου. Είναι επιστημονικό και καταγράφει το πώς κάλυψαν κάθε διαδήλωση τα κανάλια του όχι και του ναι. Δηλαδή. Πρόσεξε. Το όχι το κάλυψαν συνολικά 8 λεπτά ναι. Για δηλώσεις που είχαν και περισσότερο κόσμο και το ναι το κάλυψαν 46 λεπτά. Ναι. Έβγαιναν και πανηγύριζαν σχεδόν. Και δες εδώ πέρα σου έχω ένα γράφημα για το τι σημαίνει το ναι. Σημαίνει καταρχήν αύξηση ΦΠΑ στα τρόφιμα. Να το πάει παραπάνω. Ναι. Ναι. Μείωση δαπανών κοινωνικής πρόνοιας ένα δις, μιας και μιλήσαμε για τα νοσοκομεία. Δηλαδή, αν τώρα είναι χάλια τα ελληνικά νοσοκομεία προς όφελος των ιδιωτικών, φαντάζεστε τι θα γίνει μετά. Μείωση 50% της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης. Τι σημαίνει αυτό, θα παγώσουμε και αυτό το χειμώνα, έτσι. Μείωση των λειτουργικών δαπανών του τομέα της άμυνας κατά 400 εκατομμύρια και απολύσεις προσωπικού. Απελευθέρωση πληστηριασμών σπιτιών. Θα έρθουν δηλαδή οι καπιταλιστές να μας πάρουν τα σπίτια τώρα, οι τράπεζες. Ελπίζω είχαμε να πάρουμε κανένα. Καμία πρόβλεψη ρύθμισης του χρέους, εννοείται. Ένα χρέος που ακόμα και το Δούνου του είπε ότι δεν παλεύεται, δεν μπορείς να το πληρώσεις. Άμα πας και ψηφίσεις ναι, είναι σαν να λες. Εντάξει, ακόμα και το Δούνου του το λέει που έχει συμφέρον ας πούμε, να το πληρώσεις. Αλλά εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ δούλος, θα ψηφίσω ναι. Άρα γίνεσαι Άρης και Άι. Τι εννοείς. Πας στη Γάμα Εθνική, στη Δραχμή δηλαδή, και ξεκινάς από την αρχή. Στη Γάμα Εθνική είσαι ήδη. Εγώ προσβάλλομαι πάρα πολύ όταν βγαίνει ο κάθε περίεργος από διάφορους θεσμούς, είτε τρόικες, είτε δουνουτού, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και τολμάει να λέει σε ένα λαό τι να ψηφίσει. Εγώ αυτό το βρίσκω παντελώς ανήθικο και μόνο για λόγους αξιοπρέπειας, ας πούμε, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πρέπει να πάει και να ρίξει το αντίθετο. Σε βγάζουν τους αντιπαθητικούς να πούνε ναι. Το Βενιζέλο, τον αντιπαθητικό που έβγαλε τα λεφτά του έξω. Τον Καραμαλή, τον, Καραμαλή, τον αντιπαθητικό κτλ. Και στο τέλος. Ξύπνησε και ο Καραμαλής, έγινε και αυτό. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Και ειλικρή αναστένονται. Τα λέγουμε. Παίρνει τα λεφτά και του κοροϊδεύει. Πα σε δύσκολα μέτρα τα οποία στην πράξη δεν τα εφαρμόζει 100%. Προετοιμάζεσαι και αργότερα. Δηλαδή λε τώρα ένα ναι για να πει τι είναι να ράξει. Πολλά όχι. Ναι. Δηλαδή θα πάρεις τη δόση που υποτίθεται ότι θα σου δώσουν. Θα πάρεις και άλλες δόσεις. Δεν θα εφαρμόζεις τίποτα και θα σου δίνουν δόση επειδή θα λες ότι θα τα εφαρμόσεις. Έγινε επόμενη γραμμή. Αυτό δεν έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Μεγάλη επιτυχία η Νέα Δημοκρατία, να το ξανακάνουμε. Στις τράπεζες τα έδινε, ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιος το είπε, αλλά για να πας λέει σε καινούργια θάλασσα πρέπει να φύγεις από τη στεριά. Άρα ένα μεγάλο όχι για μένα λέει, αλλά για τα παιδιά μου που είναι και οι δύο φοιτητές, 49χρονος άνεργος. Μπράβο. Λοιπόν, ραπ χτες μου είπαν αν ψηφίσω όχι και βγει τη Δευτέρα να μην πάω στη δουλειά. Θα κρατήσω την αξιοπρέπειά μου λοιπόν και αν βγει θα φύγω λέει στην Αγγλία. Λέει ένας φίλος που έχει τη δυνατότητα των 25άριδων να πάρουν δρόμο και να φύγουν. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα. Ναι. 97 χρονών ο άλλος πήγε στην Τρέμη λέει μιλούσε με διάβγεια πνεύματος και ο κόκκινος λέει με τα μισά του χρόνια λέει είχα ζέψει από τώρα. Αυτό δεν είναι για το Γλέζο τώρα. Όχι, 97 χρονών δεν είναι ο Γλέζος. Ο Μητσοτάκης είναι 97 χρονών. Ο Γλέζος πόσο είναι. Ο Γλέζος είναι 93. Πόσα είναι σήμερα ο Γλέζος. Τι εννοεί, τι είναι σήμερα. Πότε δούλεψε ο Γλέζος. Θα μου πει ο Μητσοτάκης δούλεψε. Πού δούλεψε. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Εντάξει, ξέρω, θα δούλεψε ο άνθρωπος. Δεν ήταν πλατώνη, πόσο σε δούλεψε. Δεν ήταν πολιτικός ποτέ. Τώρα έσυμα να μου φέρει εδώ που δούλεψε για να του φιλήσω τα πόδια. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Μαζί μιλάμε. Μαζί, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να καταλάβουμε χώρια. Μαζί μιλάμε, ναι. Γεια σου, Βόσα. Γεια σου και στην παρέα. Γεια σου, κύριε Κλειστήρη.
Συγγνώμη λίγο να πω ένα λεπτό. Μία μορφή του ναι είναι ο βασιλιάς, μία του όχι είναι ο Γλέζος, έτσι. Πότε δούλεψε ο βασιλιάς είναι η μία ερώτηση. Ποτέ. Και άλλη είναι ότι όταν ο βασιλιάς απολάμβανε τα ταξιδάκια του και τις παρέες και τα σουαρέ με τους πλούσιους, ο Γλέζος κουβαλούσε πέτρα στη Μακρόνησο επειδή τον είχε εξορίσει το ελληνικό κράτος. Μπράβο. Να τα λέμε αυτά. Σωστό. Θλίβομαι γιατί είδα αγαπημένα μου πρόσωπα να μαλώνουν μεταξύ τους για το ναι και το όχι και να καλά τις καρδιές τους. Αντί να πούν και δύο όχι, πάνε κάθονται και μαλώνουν. Έχεις δίκιο. Μπράβο. Διαλύω. Τι μαλάκα είναι που. Τι μαλάκα είναι.